Τι εννοείς όταν λες όχι? Όχι, Γιώργο. Δεν θέλω να γίνω γυναίκα σου. Νιώθω ότι είμαι γυναίκα σου. Δεν χρειάζεται η διπικότητα μιας γαμήλιας τελετής η οποία θα καταστρέψει τα πάντα. Πού πάεις? Θα πάω να κοιμηθώ. Τι έγινε, βρε κοριτσάκι μου? Έφυγε από το σπίτι. Όχι ακόμα, εσείς? Εγώ είμαι χείρα, διαζευμένη και εν διαστάσει και τα τρία μαζί. Αχ, υπήρξα άτυχη στον έρωτα, κύριε Σάκη μου. Θα σας βάλω πιπέρι στο στόμα, εγκομμένος ο πληθυντικός. Σκέτο Σάκη. Μάλλον, εμ' αγαπούσε όσο νόμισα. Καμιά γυναίκα δεν σας αγαπά όπως η μάμα. Έκαμε σου πρόταση γάμου και είπες του όχι. Μητέρα, είμαι κατά του γάμου. Θα πρέπει από ένα πέταρο μέσα στο φιτζάνι σου. Κατάξαθος, μειώδης, κούκλος. Σάκη μου, αυτό είναι το δικό σου φιτζάνι. Πέθανε σίλια του, και του είναι χάριθος. Και βάλεστε μαζί. Τι νομίζετε ότι θα βγει? Τι θα βγει? Φρόσο τσάπα θα βγει. Είναι παράνομος δεσμός, και μπορώ να σου δω λεπτομέρειες. Ναγία μου, πελανίσκω για τις κουβέντες. Έτσι δεν τα ξέρω. Εμένα τους ο άνθρωπος δεν μ' άρεσε. Θα σου φάει ριάγια. Πιένε ρε να δουλέψει. Που μου γίνεται ουλί δίμονες στα οικονομικά. Είστε μαρέ να τα χειριστούμε εμείς που είναι η δουλειά μας τα πράγματα. Άντε άντρο. Χάσμα πεπιθήσεων. Έχει δίκιο η Λούση. Ίσως τελικά να μην ταιριάζω με τον Γιώργο. Παρκαριστώ θα με πόξω ή εσύ είτε δικό πάρκινγκ και βάλεις το μέσα. Ποιο? Το καλά μην με καβάλισες. Ναι. Είπα σας θέλω να μου κάνει η τράπεζα σας ένα δάνειο 30.000 ευρώ. Το μόνο πράγμα που έχω είναι το κορμί μου. Αν μπαίνει υποθήκη το κορμί μου, βάλτε το σιόν! Βάλτε το κορμί μου! Θέλω να κλαίω. Αλήθεια που σας λέω. Θέλω να κλαίω. Επίσης θέλω να σχίσω την κεφαλή του Χρυσόστομου. Τι θα κάνω πιο μαζί του? Να το δίσω. Πόσες τιμωρίες να το βάλω? Έχει 50 επεισόδια που με θωρείτε. 49 επεισόδια που με θωρείτε. Πείτε μου, έκαψε με και καούρτισε με. Δεν αντέχω άλλο μαζί του. Προχτές βρέθηκα με ο συμπέθερο. Λέω του ρε συμπέθερο να χαρείς. Έχει τον να κονένει αν το χρυσόστο. Αν δει και θέλει κανένα χαπούι. Δώσ' τούτο. Λαλή μου ο συμπέθερος, μια χαρά είναι η φρόσα ο Χρυσόστομος. Τέλος πάντων, θέλω να κλαίω. Δείτε τι μου έκαμε σήμερα. Της μάνας η καρδιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θόρε το τσιν το γιούδι μου, που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματα της και δεν βρίσκον επαμόν με τα κόμματα της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εν μια πελώσουσου, μια πελοαπωμένη. Λοιπόν, μάστρε μου, βάσει προγράμματος, ζαμε, πρέπει να πάμε... Α,
Σε τούτο θα είμαι ακάντζελα. Είμαστε ρενέ και μας πέντε φορές ο άνθρωπος. Α, θέλει απ' η σίλη ρε άντρο. Δεν με κοφτρή λάω σου. Μάστρε, για είμαστε σοβαρή επιχείρηση, για αν είμαστε. Άντρο, δεν μπορώ ρε να πάω του βάψω ακάντζελα του μπλε με κίτρινο ρε. Μπλε κίτρινο, μπλε κίτρινο, μπλε κίτρινο. Να χάσω φόνου ρε κουμπάρε. Άτε πάλι του τσιβίζιν πάλι, αν πάει κανείς και μια πελάρα να προειδοποιώ σε. Σοβαρός άνθρωπος, αδιανή. Καλώς τον κύριο Αρίστη. Καλημέρα κύριε Τσάπα. Καλημέρα κύριε Αρίστη. Κάτσε ναι κύριε Αρίστη. Αντριάντρο, άντε μαρά μου. Γίνεται και έχουμε σοβαρή κουβέντα με τον κύριο Αρίστη. Μου είπατε στο τηλέφωνο ότι δεν καταφέρατε να εξασφαλίσετε τα κεφάλαια που χρειάζεστε για να επενδύσετε στην εταιρεία μας. Είναι δύσκολο, πολλά δύσκολο, κύριε Αριστή. Λοιπόν, επειδή σας συμπάθησα, σας βρήκα τη λύση. Τι εννοείς εσύ άνοιξε να μπεις? Λούση, πραγματικά, αυτή τη φορά εμπιστευχώ ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Πιάσ' τον τηλέφωνο. Μου απάντα. Έτσι είναι ο Γιώργος. Όποτε τσακωδούμε, θέλει το χρόνο του να ηρεμήσει και μετά να μιλήσουμε. Ωραία, περίμενε να ηρεμήσει τότε. Το θέμα είναι όμως, αν ως τότε θα θέλω εγώ να μιλήσω. Καλημέρα. Αγάπη, πρέπει να σε κλείσω. Να τα πούμε μετά. Έλα, για. Καλημέρα. Αντώνη. Μήπως θέλεις να πάμε για κανένα καφέ? Δεν έχω διάθεση. Ίσως αργότερα, για φαγητό. Στο εστιατόριο που πήγαμε την πρώτη μας φορά. Ναι, άκου, Αντώνη. Οφείλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ίσως τελικά τούτο νουλό μεταξύ μας να μένει τα σωστό από την αρχή. Έκαμα κάτι λάθος, επίεσασε. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα ρε Αντώνη, δικό μου. Νομίζω ότι είναι κρίμα να σε ταλαιπωρώ άδικα. Προσπαθείς συνέχεια να χτίσεις πάνω σε κάτι που μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά. Και πίστεψέ με, ξέρω πόσο επώδυνο είναι να στηρίζεσαι πάνω σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν μπορώ να σου κάνω τον το πράγμα. Δώσ' μου τουλάχιστον ακόμα μια ευκαιρία. Να σου αποδείξω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για σένα. Εν πάει έτσι, δυστυχώς. Δηλαδή? Τι να σου πω. Πρέπει πρώτα να τα έβρω με μένα και μετά με οποιοδήποτε άλλο. Τι τράβηξα με αυτές τις παλαβές. Θα πάτε στην παρέλαση? Όχι. Σε διαδήλωση? Όχι. Σε διαμαρτυρία? Όχι. Θα πάτε... Ήκανε και μπέλανες μας. Και πού θα πάτε? Στη Eurovision. Σε ποια Eurovision? Βρήκα πτήσεις μέσω Ρώμης για Άμστερνταμ. Τέλεια. Θα πάμε να δούμε και τις κουμπάρες μου. Πολύ καλά κορίτσια. Εγώ τις πάντρεψα στο Δημαρχείο. Τώρα σοβαρά θα πας στην Ολλανδία? Αχ, ευέλθοντα, ευτυχώς που ήρθες. Για πες μου σε παρακαλώ, το Ρότερνταμ είναι μακριά από το Άμστερνταμ? Πότε θα πάτε Ολλανδία? Θες να πάμε και στους δύο ημιτελικούς? Για κατάχνοτα, είναι να κάνουμε δουλειές μισοδότσι. Α, κοντά είναι. Μόνο 70 χιλιόμετρα. Λοιπόν, θα μένουμε στο Άμστερνταμ και θα πηγαίνουμε στο Ρότερνταμ με ταξί. Δεν θα πάτε πουθενά. Είναι επικίνδυνο για εσάς αυτό το ταξίδι. Δεν βρίσκω εισιτήρια εισόδου για τον τελικό. Ίσα φέτος που να κερδίσουμε. Ίσως αν πάμε εκεί και ψάξουμε στη μαύρη αγορά, α, θα ρωτήσω τις κουμπάρες μου, αυτές θα ξέρουν. Ό,τι θέλεις κάμε, αλλά με το πεις πού ποτέ πως είναι να πάμε. Διότι όταν το είπα του Μητροπολίτη, είπε μου ότι τον το τραούδι είναι του Σατανά και όποιος το υποστηρίξει θα πάει κατευθείαν στην κόλαση. Χρυσός των Τσάπας, παντός ιδούς εργασίες και ουτσοδουλειά, παρακαλώ, λέγεται. Α, ναι, κύριε Πετρίδη μου, καλημέρα. Όχι, συγχωρεί, γιατί άμα θέλουμε να σου βάψουν τα γαντζέγια σου. Το δάρε! Χρυσός των Τσάπας, λέγεται. Δεν μπορούμε να σου βάψουμε όλα τα γαντζέγια σου. Δεν έχουμε χρόνια, δεν το καταλάβεις το πράγμα.
Μα ξέρω το ότι είμαι ο καλύτερος. Ακού, κύριε... Πετρή. Κύριε Πετρή, εγώ σου εξηγήσω κάτι. Θα σου βάψουν τα γαγγελιά σου υπό έναν όρο. Δεν μπορώ να σου τα βάψω μπλε με κίτρινο, μπλε με κίτρινο. Αν θα έχει μπλε μέσα, θα βάλω και ένα πράσινο. Αν σου τα βάψω μπλε με πράσινο. Αν θέλεις μπλε με πράσινο, ωραία. Κίτρινο με πράσινο. Ούτε κίτρινο με πράσινο. Ας τα βάψει καφέ, αδικιώνουμε σίγουρα. Έχω να σου κάνω μια πρόταση και να έχουμε το μέσο νόρο. Σου απάψω καφέ σίγουρα. Α, δεν τα θέλεις μονοχρώμα. Κοίτα μου να κάνω με... Κοίταξε, λέω σου, αν θα έρθω να τα βάψω, αν έχει μπλε μέσα, θα βάλω και πράσινο. Αν είναι, ρε κουμπάρα, να το βάψουμε μπλε πράσινο καφέ. Μπλε πράσινο καφέ. Μπλε πράσινο καφέ. Να μου λάβεις. Έκλεισε. Τη Δευτέρα η ώρα 8 πρέπει να είμαστε για μια βουτσά και πολλιάς. Έχει γεια. Είδες είναι τα λοσκλείοντες συμφωνίες, κυρία Αριστή μου. Είδες. Αντώνη μου, πότε ήρθες, εσύ άκουσα. Πριν από λίγο. Τι έχεις? Δεν είμαι καλά, ρε μαμά. Προβληματίζομαι για διάφορα. Για ποιο θέμα? Προσωπικά ζητήματα. Ξέρεις, έχω κάνει μεγάλες και ριζικές αλλαγές το διάστημα στη ζωή μου και προσπαθώ να τα βάλω κάτω, να βρω μια λύση. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Κάτι σε βασανίζει. Αντουάν μου, το ξέρεις ότι μπορείς να μου έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Όντως. Είναι και κάτι άλλο. Αφορά τη Λούση. Έχετε τσακωθεί? Όχι ακριβώς. Περίπλοκο το ζήτημα. Ίσως τελικά να μην μπορούμε να είμαστε μαζί. Αγόρι μου, να μη στεναχωριέσαι για αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα μια αρνητική εξέλιξη. Τι εννοείς, μαμά? Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν ταιριάζεται κοινωνικά με αυτή την κοπέλα. Αυτή η σχέση είχε εξ αρχής ημερομηνία λήξης και δόξα τω Θεώ ήρθε γρήγορα. Μαμά, σοβαρά μιλάς τώρα? Εγώ αντιμετωπίζω ένα τόσο σοβαρό θέμα και εσύ χάρηκες? Μα δεν χαίρομαι που είσαι στεναχωρημένος. Χαίρομαι που αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Να βρεις μια κοπέλα που σου αρμόζει περισσότερο. Να, προχτές είχα συναντηθεί με την αδερφή του Προέδρου, της οποίας. Μαμά, είσαι απίστευτη. Φεύγω για να μην τσακωθούμε. Αντουάν, περίμενε. Εγώ για καλόν το είπα. Αντουάν μου! Δόκτωρε Βέλθορ Μελάς, καλημέρα σας. Η Ανούλα. Ποια Ανούλα? Α, ναι, κυρία Γενοβέφα μου. Κυρία Ανούλα μου θέλω να πω. Ναι. Πού είστε? Ναι, παρακαλώ. Καλώς την κυρία Γενοβέφα. Πούντι. Εσείς. Γιατρέ, σταμάτα να με αποκαλείς με λάθος όνομα. Μάλιστα, κυρία Γενοβέφα μου. Το ονοματάκι σας? Ανούλα. Ανούλα σήμερα. Ανούλα. Επίθετο? Γιατρέ, έχω επίθετο, αλλά όλοι με ξέρουν ως Ανούλα. Μάλιστα. Χωρίς επίθετο. Ασάφεια. Πώς είμαστε σήμερα? Γιατρέ, ένα πράγμα έχω να σας πω. Κυκλώματα. Κυκλώματα. Τι τρέχει με τα κυκλώματα? Σταμάτησαν τη συμμετοχή μου. Τη συμμετοχή σας θέλετε να συμμετέχετε κάπου, τι? Ήθελα να ξαναπάω στο Eurovision. Έλα πάλι σήμερα με αυτή τη Eurovision. Λοιπόν, για να δείτε το σοου. Όχι βέβαια, για να συμμετάσχω. Ξέρετε, έχω πάει ήδη 3 φορές. Α, η Άννα. Το κοινό μου να ξέρει ότι είμαι εδώ. Άσε που έξω. Μπορεί να έχει παπαράτσι. Και αυτούν τα 1.000 ευρώ και γράψε με για την επένδυση που είπαμε και μόλις με κονίσει και βρωθούν και το παιδί και εδώ και μου το δάνειο της 30.000 να έρθω στο σπρώκο εσένα. Κύριε Τσάπα, δεν θα το μετανιώσετε. Σε ένα χρόνο το ποσό σας θα διπλασιαστεί. Του τον εσύρωνε, ναι. Σαφέστατα. Η επενδυτική μας εταιρεία είναι η μεγαλύτερη των Βαλκανίων.
αν δεν ήταν τα προσωπικά δεδομένα στη μέση, θα μπορούσα να σας πω εκατοντάδες ονόματα που έχουν γίνει πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Εντάξει, και να έρχεσαι κάθε μήνα δαμένα μου για 320 ευρώ που τα κέρδη, όπως γράφει ο συμβόλαιο. Σαφέστατα. Υπογράψτε εδώ, παρακαλώ. Να κάνουμε την επένδυση για μένα που είπαμε, ναι. Σαφέστατα. Το νέο μολ στο Μιλικούρι θα είναι το νέο διεθνές κέντρο εμπορίου. Σας είπα ότι οι περισσότεροι επενδυτές είναι Ρώσοι. Χαίρομαι ειλικρινά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην επενδυτική μας εταιρεία. Και όπως είπαμε, να, κουβέντα σε κανένα, κύριε Αρίστικο. Στο αεροδρόμιο. Σε ποιο αεροδρόμιο. Σε παρακαλώ, κύριε Γενοβέφα μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε, ναι. Τα χάπια τα έχετε μαζί σας. Ωραία. Σας παρακαλώ να βρείτε έτσι μια καρέκλα και να καθίσετε εκεί ήρεμα και αναπαυτικά. Δεν έχει πτήση για Κύπρο. Όχι, όχι, δεν μπορείτε να έρθείτε με οτοστόπ. Λοιπόν, Ανούλα μου... Εντρέ, προτιμώ να με αποκαλείς απόλυτη. Απόλυτη. Ναι, γιατί το κοινό μου έτσι με αποκαλεί η απόλυτη. Α, η απόλυτη. Εντάξει, απόλυτη. Για, τι ήταν αυτό που είπες ότι έχεις πάει τρεις φορές στην Eurovision? Λοιπόν, την πρώτη φορά ήταν το 1980, όταν εκπροσώπησα την Ελλάδα με μία τραγουδάρα. Βέβαια, με δίκησαν, γιατί ήρθα 13η και κέρδισε εκείνος ο καρκάσχημος, ο Τζόνι Λόγκαν. Το θυμάσαι. Και ήταν τόσο σίτια το πράγμα που κέρδισε άλλες δύο φορές. Ένας απέσιος χαρακτήρας, με μία έπαρση. Θύμησέ μου λίγο τη τραγουδάρα σου. Χετρέ, με πληγώνεις τώρα. Δεν θυμάσαι? Θυμάμαι, αλλά αμυδρά, έτσι. Καλά. Άντε πάμε μαζί. Και άντε, μοτοστόπ, μοτοστόπ, ταξίδι, μοτοστόπ, μοτοστόπ, ξεκίνα γελάστα. Μοτοστόπ, μοτοστόπ, τα σύνορα είναι ανοιχτά κι εμείς μια συντροφιά. Οι δρόμοι μοτοστόπ, μοτοστόπ, δική μας μοτοστόπ, μοτοστόπ κι ο κόσμος μια σταλιά. Μοτοστόπ, μοτοστόπ, παντού θα πάμε για χαρά με οτοστόπ. Οτοστόπ. Με οτοστόπ, 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 οτοστόπ. Γεια σας, κυρία Φρούσο. Όλο στο μικρό. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Κόπια, έλα μέσα. Με συγχωρείτε. Μια ασθενής μου από το εξωτερικό, πρέπει να της μιλήσω. Ναι. Ναι, κυρία Νούλα μου. Ναι, σας ακούω. Είστε ακόμα εκεί στο αεροδρόμιο? Ακούστε με προσεκτικά. Θέλω να πάρετε ένα χαπάκι από εκείνα τα μεγάλα τα άσπρα. Εντάξει. Μοιράστε το στη μέση και πιείτε το με λίγο νεράκι. Είναι κανείς άλλος εκεί μαζί σας? Ποια μέλη της αποστολής? Ποιον ψάχνετε? Την Εύη, την Παπαμιχαήλ. Ωχ, Θεέ μου. Ωραίο ήταν το τραγουδάξες, έτσι ρυθμικό. Ναι, αλλά βέβαια δεν είναι το αγαπημένο μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόλυτη? Η ωραιότερη παλάντα όλων των εποχών, κατά την άποψή μου. Γιατί ένα πράγμα έχω να σας πω. Μόνο η αγάπη. Μόνο η αγάπη. Ναι, τότε είχα εκπροσωπήσει την Κύπρο μας, το 1982. Και αν θυμάμαι καλά, πήρα 85 βαθμούς και ήρθα πέμπτη. Chypre 12 points. Πολύ καλή θέση σας. Βεβαίως, αλλά δεν κέρδισα εγώ, κέρδισε εκείνη η ξινή, η Νικόλ, που φορούσε εκείνο το πανάλ, το λευκό, το φόρεμα. Και είχε καθίσει πάνω στον σκαμπό με μια κιθάρα και τραγούδισε το Ambition Freedom. Ambition Freedom. Ναι, ναι, το θυμάσαι εκείνο το κακάσχημο τραγούδι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου ορκιστείς ότι τίποτε που τούτα ούλα που να σου πω τώρα δεν θα τα μάθει ο μάστρος μου. Δεν ορκίζομαι.
Ένα Μαρτίο να αρκιζόμαστε. Μπορώ όμως να σου υποσχεθώ. Ωραία, υποσχέθημου λοιπόν ότι τούτα όλα που να σου πω τώρα δεν θα μάθει τίποτα ο Μαστρός μου. Εν υπόσχομαι. Α. Λέω, εν υπόσχομαι. Αν μου πεις κάτι σοβαρό και πρέπει να τον εισφάξω, θα πρέπει να του πω την ώρα που φτιάχνει η ψυχή του γιατί τον έσφαξα. Έναν τροπή. Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, αν τον αφήγεις να ζήσει, δεν θα του πεις τίποτα. Εντάξει, αν τον αφήγω να ζήσει, υπόσχομαι ότι δεν θα του πω ότι μιλήσαμε. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε στην αποθήκη ένας Αριστοτέλης. Αυτός είναι από μια επενδυτική εταιρεία και προσπαθούσε να πείσει τον μάστρο μου να κάνει επενδύσεις. Είπεν του για το ελικοδρόμιο, είπεν του για το πανεπιστήμιο, είπεν του, τέλος πάντων, είπεν του διάφορα. Και ο μάστρος σου θέλει να επενδύσει. Ακριβώς. Πόσα ριάλια θέλει? 30.000. Και τώρα ο μάστρος μου προσπαθεί να τα έβρει τα ριάλια και έπιαν τηλέφωνο και τον Γιάννη, τον κουμπάρο σας. Αλλά είναι του δύο. Ο Γιάννης δεν μπορεί να του δώκει μπακύρα, ενούλα πας στην Νίτσα. Έπιασε μετά ο μάστρος μου την τράπεζα και είπε του η τράπεζα ότι σε περίπτωση που θέλει τέτοιο δάνειο πρέπει να βάλει υποθήκη, είτε το σπίτι ή την αποθήκη. Ενούλα πάνω μου γραμμένα. Δεν μπορεί να βάλει τίποτε υποθήκη χωρίς την υπογραφή μου. Και τώρα έρθει εντός στην αποθήκη και είπε του ο μάστρος ότι δεν μπορεί να βρει τόσες χιλιάδες ευρώ. Και λέει του άλλος δεν έχει πρόβλημα γιατί μπορώ να σε κανονίσω εγώ. Έχω άνθρωπο δικό μου που μπορεί να σου κάνει δάνειο. Και εγώ υπέθεσα ότι θα μου πάρει σε το κογλύφο. Μικρέ, δεν μπορώ να τηρήσω την υπόσχεση που σου δώκα. Κυρία Φρόζο, σε παρακαλώ. Εγώ για το καλό του που κρυφτά και βασούλα. Αν του πεις όμως ότι σου τα είπα, δεν θα μου είχε εμπιστοσύνη. Μένε σένια. Δεν θα ζήσει για να φοάσει ότι θα χάσεις την εμπιστοσύνη του. Με συγχωρείτε και πάλι. Ήδη ασθενής. Ναι, Ανούλα μου, σε ακούω. Ναι, απόλυτη. Ναι, με ακούς. Ποιος θέλει αυτόγραφο από σένα? Ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ποιος? Ο Γιώργος ο Λιλίκας. Σε ποιο έτος βρισκόμαστε? 2006. 2006. Και πάμε στο 2006. Τότε ο διαγωνισμός είχε γίνει στην Αθήνα, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Έλενα. Η Πατρόκλου. Η Παπαρίζου. Η Έλενα είχε πάει το 91 με το «Εδώ πλανήτης γη, SOS, SOS, SOS». Δεν το θυμάμαι. Γιατρέ μου, τι θυμάσαι? Τέλος πάντων. Εκείνη τη χρονιά πήρα μόνο, αν θυμάμαι καλά, 128 βαθμούς και ήρθα ένατη. Μόνο η Κύπρος και η Βουλγαρία μου δώσανε 12 points. Φαλιοχώρες της Ευρώπης που δεν εκτίμησαν την τραγουδάρα μου. Το θυμάμαι τότε το τραγουδί, ήταν το... Everything, γιατρέ μου. Everything, γιατρέ μου. Εγώ είχα γράψει τους στίχους και βέβαια ο Νίκος τη μουσική. Αλλά θυμάσαι ποιοι κέρδισαν τότε? Ποιοι? Αχ, γιατρέ μου. Εκείνη η συχαμένη. Η άλουτη. Ποιοι καλέ? Εκείνη με το hard rock hallelujah πρόσχομαι. Να πηγαίνω έρχονται πάνω στη σκηνή. Βρώμικη, άλουτη, άπλητη. Γιαξ, γιαξ, γιαξ. Κάτι θυμάμαι. Ξέρεις ότι προσπαθούσαν να μου μιλήσουν στα παρασκήνια. Αλλά εγώ τίποτα. Και να μου λένε hello, Ανούλα. Beautiful, Ανούλα. Hello, απόλυτη. Αλλά εγώ ούτε καλημέρα. Μυθομανία. Ναι, τους θυμάμαι αυτούς τους δροκάδες. Τους θυμάσαι και δεν θυμάσαι το τραγούδι μου? Όχι καλά, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι? Πάλι καλά. Και... 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 Τι φορούσα? Α, θύμισε μου. Κοτιέ, γιατρέ μου, κοτιέ. Κάπου έχω ακόμα και το υπέροχο συνολάκι, κάπου στην καρταρόπα μου. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μου, είναι αντίθηκες δυο κολέγιον ακόμα. Ξέρεις ότι σε συμπάθω πάρα πολλά. Άδε τώρα. Αγάπη μου, τι κάνεις να μην.
Ήρθα να... Ήρθε να μου σάσει το καζί μου. Τηλεφώνησα του, έσπασε ο φούρνος μου να έρθει να μου το σάσει. Ναι, έπιαμε το πρωί τηλέφωνο και πέμουν να έρθω από πάνω. Έναν ανάγκη να λαλούμε λεπτομέρειες, τα βασικά μόνο. Και με ξέρεις να πει και ο μάστρος σου. Ποιο? Ότι έσπασε ο φούρνος μου και τηλεφώνησα σου να έρθεις να το σάσεις, διότι είναι και σαν πουλάδα με. Α, ναι, ναι. Να πάω να ψουμνήσω. Πιένες άστου να πάει κολέγιο και να σε πάρει ο άντρος. Ουφου! Σήμερα είπα να μην πάω. Σαβούλα! Άντε πάλι. Ναι, κυρία Γενοβέφα μου, ναι. Τι κάνετε? Ακούστε με σας παρακαλώ. Θέλω να φύγετε και να πάτε στο ξενοδοχείο σας. Ναι, να φύγετε από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Είναι επικίνδυνα για σας εκεί. Και τώρα δεν με αφήνουν να πάω. Τι? Τα κυκλώματα. Πήγα στο ΡΙΚ πριν έρθω εδώ και προσφέρθηκα να πάω στη Eurovision. Σε εξήγησα ότι έχω πάει ήδη 2 φορές για την Ελλάδα, 1 για την Κύπρο και πρέπει να ξαναπάω για την Κύπρο. Και γιατρέ μου, guess what? Ξέρετε τι έγινε? Τι έγινε? Με πέταξαν έξω, με τις κλωτσίες, εμένα, την απόλυτη. Και πήγατε στο κρατικό κανάλι και τους είπατε ότι θέλετε να εκπροσωπήσετε την Κύπρο στην Eurovision? Από εκεί έρχομαι. Και ξέρεις τι μου είπανε? Μου είπαν ότι ήδη έχουν τραγούδι και δεν θα χρειαστούν τις υπηρεσίες μου. Και τους λέω εγώ, τι εννοείται έχετε τραγούδι, να το ακυρώσετε. Και? Τζίφος, που λέμε και στην Ελλάδα. Άσε που όταν έβαλα τον demo μου να παίξει, μου είπανε το τραγούδι αυτό υπάρχει ήδη και δεν μπορεί να πάει Eurovision. Το δικό μου το τραγούδι, ολόφρεσκο, ολοκένουργιο. Είναι φοβερό τραγούδι. Δηλαδή τους πήγατε και τραγούδι? Τι σας λέω τώρα, ένα τραγούδι ολοκένουργιο που θα κάνει μπαμ. Να σας το πω λίγο? Αχ, όχι, όχι. Ακούστε λίγο. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Και η ελπίδα μου τρελάθηκε. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε εμάς μόνος μας. Ναι, ούτε εγώ. Λάς μου, πόση ώρα κάνει περίπου στο σούπερ μάρκετ? Συνήθως κανένα 20 λεπτό, γιατί ήταν κοντά το σούπερ μάρκετ. 20 λεπτό. Πάμε από εκεί. Πού από εκεί? Στο δωμάτιο σου. Ναι, πάμε μωρό μου. Ευχαριστώ σε που το σκέφτηκες. Αγάπη μου, για να μπορούσα να κατεβάσω μόνη μου τις κουρτίνες. Ευτυχώς που με πιάσες τηλέφωνο να βγούμε. Δεν ήξερα για πόσο ήταν να αντέχα κλεισμένη στους 4 τοίχους. Εννοείται, φιλενάδα μου, πρέπει να ξεσκάσει τσελίο. Ναι, αν και όπου κι αν πάω, το μυαλό μου είναι αλλού. Κατάλαβα. Αν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσεις από τον Γιώργο. Είναι πάρα πολλά δύσκολο, Λούση. Και μην ξεχνάς ότι ήμασταν τόσα χρόνια μαζί. Ναι, αλλά ήδη ρωτήθηκες ποτέ αν αξίζαν γίνα τα χρόνια. Άσε που έχεις συνέχεια τη σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι μες στα πόθηκια σας. Ναι, τούτο είναι αλήθεια, αλλά αφορά τη μάμα του. Ενώ ο Γιώργος, ο χαρακτήρας του Γιώργου, είναι πάρα πολλά ήρεμος, κατανοητικός και περάσαμε απίστευτες στιγμές μαζί. Ναι, Κρίστη μου, κι εγώ επέρασα ωραίες στιγμές με το Σύφη, αλλά όταν κατάλαβα ότι εν πάει άλλον, πήρα τη μεγάλη απόφαση. Νομίζω ότι εσύ τούτο πρέπει να κάνεις. Μην αφήνεις το παρελθόν να σε τραβά πίσω από τη ζωή σου. Δηλαδή τι εισηγήσε? Να προχωρήσεις μπροστά σου να ξεχάσεις τον Γιώργο. Εγώ στη θέση σου τούτον ακριβώς ήταν να κάνω. Δεν το είναι δύσκολο, Λούση. Αλλά ξέρεις τι κατάλαβα με την κρίση που περνούμε. Τι? Ότι συνεχίζω να είμαι το ίδιο ερωτευμένη με τον Γιώργο όπως την πρώτη μέρα που τον γνώρισα. Προσπάθησα να βρω εναλλακτικές, αλλά δεν οδηγήθηκα κάπου. Ίσως τελικά ο Γιώργος να είναι μονόδρομος για μένα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μακριά του. Δηλαδή? Δαμέ που φτάσαμε, δεν έχω άλλη επιλογή. Η μόνη μου επιλογή ονομάζεται Γιώργος. Έναν δρόμο. Μα πού είπες μάνα μου που να έρθω από το σούπερ μάρκετ? Επήρες σε σαβουλάν κολέγιο?
Επήρες τη για μου κολέγιο, είδες την όμως να μπαίνει μέσα. Γι' αυτό που σου λάλλω. Τέλος πάντων, άκου να δεις, θέλω δυο χάρες. Πρώτον, ανακάτω σε πας στο γραφείο του μάστρου σου και βρε τα στοιχεία του του απατεώνα που μάχεται να του γελάσει. Και δεύτερον, μόλις τα έβρεις, έλα ολόησα σπίτι μου. Εντάξει, άντρα μου. Το πιστεύω. Να είναι η Κρίστη που ξέρω τούτη. Να υποκύψεις τον εκβιασμό του Γιώργου. Έναν εκβιασμό, Λούση. Είμαι σίγουρη ότι και ο Γιώργος υποφέρει όπως εμένα τόσο καιρό που είμαστε μακριά. Έλα, Αντώνη μου. Έλα, Κρίστη μου, τι καμνείς. Καλά. Θέλω να σου πω κάτι. Νομίζω αρκετά ανέβαλα το ταξίδι μου στην Αφρική. Είναι καιρός να επιστρέψω πίσω στην εθελοντική μου δράση. Φεύγω. Πώς το αποφάσισες έτσι ξαφνικά? Νιώθω ότι δεν έχει τίποτα άλλο να με κρατάγαμε. Ο παπά και η μαμά ξέρουν το? Όχι, και θέλω σε παρακαλώ να μείνει μεταξύ μας. Να μην το μάθει κανένας. Να τους αφήκω ένα σημείο που να τους εξηγώ τα πάντα. Τι να σου πω? Θέλω να συναντηθούμε, να σε αποχαιρετήσω. Φεύγω απόψε. Εντάξει, Αντώνη μου. Τι έγινε, φιλενάδα? Τι σου είπε ο αρφός σου, Ζήσου, ευχαριστήκες τόσο πολλά? Τίποτε, τίποτε. Ναι, κυρία Γενοβέφα μου. Ναι. Είστε ακόμα εκεί, στο Άμστερνταμ. Αχ, για ένα πράγμα στεναχωριέμαι που δεν τις άφησα να φύγουν να πάνε στην Eurovision. Θα ήσασταν εκεί τώρα μια χαρά παρεούλα. Μια χαρά. Λοιπόν, να αφήσουμε λιγάκι την Eurovision και να πάμε λίγο στα προσωπικά σας, ε. Γιατρέ μου, τα προσωπικά μου είναι γνωστά. Νίκος και εγώ είμαστε φίλοι. Η Σοφία μου είναι στη Νέα Υόρκη και έχει κάνει και δύο αγοράκια. Να σας ζήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατρέ μου, τα είπαμε και σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γενοβέφα μου. Απόλυτη. Ναι, γιατρέ μου. Θα αλλάξουμε λίγο τη συνταγούλα μας. Εδώ θυμάστε που παίρνατε δύο σταγονίτσες. Ναι. Θα παίρνετε τώρα τέσσερις τη φορά και για τις επόμενες 10 μερούλες θα παίρνετε και αυτό το χάπι που σας γράφω εδώ. Εντάξει. Γιατρέ, θα έρθετε να με δείτε. Πού? Στην Ολλανδία που θα τραγουδήσω στη Eurovision. Αχ, δυστυχώς δεν θα μπορέσω γιατί έχω κάποιες ηλυμένες υποχρεώσεις. Αλλά θα στείλω εκπροσώπους. Την αδελφή μου και τη θιά μου. Θα περάσετε τέλεια. Τέλεια. Να μιλήσουμε. Ξέρεις ότι νιώθω κενός. Και να μιλήσουμε δεν έχω το κουράγιο να εξηγήσω. Για έναν παράξενο λόγο δεν νιώθω ούτε θυμό, ούτε απογοητεύση, ούτε τίποτε. Κενό. Η μικρή πόνη φλιαρούν, η μεγάλη σωπαίνουν. Τι? Τίποτε, κάτι δικά μου. Τέλος πάντων, τι προτίθεσαι να κάνεις με την Κρίστη? Τίποτε απολύτως. Γιώργο, ευρεθήκαμε και εξηγήσε μου ακριβώς τι έγινε. Πρέπει να βρεθείτε να μιλήσετε, μην το αφήνεις το θέμα έτσι να αιωρείτε. Προσπαθεί να σε πιάσει τηλέφωνο, εγκλειστό. Ήρθε να χτύπα σου τα κουδούνια, να απαντάς. Ως πού είναι να πάει τούτο? Δεν ξέρω. Έθελα να της μιλήσω.
Βασικά θέλω να μιλήσω σε κανένα. Αφού για να καταλάβεις, έστειλα μήνυμα της μάμας μου ότι τάχα δεν θα μπορώ να μιλήσουμε γιατί παρακολουθώ ένα σεμινάριο για τη δουλειά. Κατάλαβες. Ούτε τη μάμα μου θέλω να ακούσω. Άρα είναι πολλά σοβαρά τα πράγματα. Ακριβώς. Απόρριψε με, Λούση. Απόρριψε με. Μίζον το έχει υπογύρισε και είπε μου δηλήσε τα πάντα. Τα 3,5 χρόνια της σχέσης μας. Τα όνειρα που έκανα για το μέλλον μας, την αξιοπρέπεια μου, τον αντρικό μου εγωισμό. Η ίδια για έναν καπρίτσιο της δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το κακό που έκαμε σε εμάς. Σε μένα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλήθεια, έχεις δίκιο. Άρα, πες μου ένα λόγο για να πω να την έβρω. Να της πω τι, να της ζητήσω εξηγήσεις, συγγνώμη, αλλά θέλω. Ωραία. Τούτο μου σε ρωτά είναι πολύ σημαντικό. Είπες ότι διάλυσες σου τα πάντα, σωστά? Ναι. Τα συναισθήματα σου? Δυστυχώς, όχι. Η αγάπη που νιώθω για εκείνη είναι ακλόνητη. Μακάρι να μπορούσα να τη βγάλω από μέσα μου, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να σου πω και κάτι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι θέλω βασικά να πιστέψω ότι ενάρτη να χτυπήσει το κουδούνι και να μου πει συγγνώμη, έκανα λάθος. Λούση, νιώθω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να ξαναγαπήσω άλλη γυναίκα. Όπως αγάπησα την Κρίστη. Κυρία Φρούσο, έθελες με. Ήβρισα το τηλέφωνο του απατιώνα. Α, ναι, εδώ και την καρτούαν του και τσούπος τε βάρε ο μάστρος μες τη ατζέντα εμ και ούτη. Λοιπόν, θέλω τη βοήθεια σου. Θέλω να πιέσεις τηλέφωνο τον μάστρο σου. Είναι μόνο πω. Να σου πω, είναι μόνο να του πεις. Μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου. Νομίζω ναι. Εντός να κάνω. Να τη χοντρίνεις. Α, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια πρόβα. Έλα, μόλις έφυγα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να σου πω κάτι για το οποίο νιώθω πάρα πολύ άσχημα που σου το έκρυψα. Τι? Λούση, θυμάσαι πριν που ήμασταν στο καφέ μαζί και πήρε με τηλέφωνο ο Αντώνης? Ναι. Και είπε μου κάτι που με σοκάρε? Ναι. Λούση, είπε μου να μην πω σε κανέναν τίποτε, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πιστεύω ότι πρέπει να ξέρεις. Ο Αντώνης φεύγει υπόψη από την Κύπρο. Ο γρουσός του μου τσάπας μιλά. Μάλιστα. Είμαι ο άνθρωπος που θα σου δώσει το δάνειο που ζήτησες από τον κύριο Αριστοτέλη. Α, μάλιστα. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Το όνομα σας? Είναι έχει σημασία. Για το μικρό δανειάκι που θα σου δώσω, θέλω τους στόκους προκαταβολικά. Cash. Τα αφού ακόμα μου έχεις δάνειο, δεν θα σου δώσω cash. Μόλις σου το δώσω, Σιγόρ, στην εφτωμά θέλω τους στόκους μου. Κι αν δεν μου τους δώσεις, θα παγάγω τη γυναίκα σου. Δεν θα πιερώσω μπακίρα να κάνω ό,τι θέλεις. Έτσι, α. Αν δεν μου τα δώσεις, θα παγάγω και την κόρη σου. Και δεν θα είναι ξανείς ποτέ. Άλλο. Άλλο. Χρυσόστομε. Άλλο. Πήγαινε στην αποθήκη, πόφυρε ο μάστρος. Αν είναι κάτι
που με κέρδισε σε σένα. Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου. Να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα. Γουστάρω πολλά την πελάρα σου. Αλήθεια? Θεωρείς ότι έχω δίκιο για τους ρινόκερους? Εν ήξερα για τους ρινόκερους, αλλά φαίνεσαι πολλά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να τα πάμε πολλά καλά εμείς οι δυο. Κοίτα, νομίζω, αν δεν με παρεξηγείς κιόλας, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για το θέμα. Ποιο? Του φίλου. Θεωρώ ότι θα μπορώ να γίνω για σένα κάτι παραπάνω από ένας καλός φίλος. Μου δίνει δύναμη σου αυτή ατέλειωτη γλύκα σου. Πως με τραβάει να ξέρεις να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει να ξέρεις και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή να με ζει. Μακάρι να είχα το κουράγιο να κάνω και εγώ το πράγμα. Ποιο? Να απαρνηθώ το παρελθόν μου και να κάνω μια καινούργια αρχή. Μακριά πουλου και πουλα. Έχω κουραστεί να είμαι κολλημένη με κάποιον που όπως ικτρά συνειδητοποιώ δεν έχω καμιά ελπίδα. Ωραία λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βήμα. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που θες να ξεπεράσεις? Ξέρω το. Ξέρω το ότι είναι σαν ήθικη. Είσαι απλά κολλημένη. Έτσι πολεμάς για ένα πουκάμισο διανό, για μια Ελένη. Απλά θέλεις χρόνο να το συνειδητοποιήσεις. Απαγαγαγίσα ούλα, νεάντρο! Κύριε Μαστρέ! Δεν ξέρω! Κύριε Μαστρέ, άκουμε. Κάνασε την απαγαγή. Τώρα μιλούν μας, δίνει τσέπια με τηλεφώνου και έκλαιε. Τα κλαίρε, μα κάτι καμπός, εσύ απαγωγή, ρε, τα κλαίρε. Όχι, έκλαιε, γιατί έγραψε πάλι τρία στο διαγωνίνο του Αγγλικού. Μαστρέ, άκουμε. Σε παρακαλώ, τραβάω πίσω από την κουβέντα. Με τον το γολίβο. Μην κάνεις κίνηση, μην προχωράς, σε παρακαλώ. Έτσι προχωρήσω, ρε, φοήθηκα πολύ, ρε, άντρο, γελάσα μου άλλο, μωρέ. Θα γίνει μόλις το μιλικούρι, ρε, άντρο. Υποσχέθημαι ότι δεν θα προχωρήσεις. Δεν θα προχωρήσω. Μα φάμε μου 1000 ευρώ, εγώ κάνω 1000 ευρώ που καταβολή, ρε άντρο. Μάστρε μου, εσύ να σε κάνω. Εντάξει, άσε τα 1000 ευρώ να ξαναδουλέψω. Εντάξει, άντρο. Άντρε, μάστρε. Αου. Λουσί. Έμαθα ότι φεύγεις. Ήθελα να το κρατήσω κρυφό. Ήθελα να αποφύγω τους συναισθηματισμούς. Και ήταν να αφήσεις χωρίς να με αποχαιρετήσεις. Λουσί, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις πιο δύσκολο από ό,τι ήδη είναι. Έκατσα και σκέφτηκα και... Εξάλλου από τα λεγόμενά σου δεν έχουμε μέλλον εμείς οι δύο. Και εγώ έτσι νόμιζα. Αλλά έκατσα και σκέφτηκα και... Θυμήθηκα τι είναι σούλες τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές. Παρόλο που ήταν σύντομες.
Όσον και να μην ήθελα να το παραδεχτώ, έκαμες με να νιώσω διαφορετικά. Εφέρθηκες με τον καλύτερο τρόπο. Έκαμες με να νιώσω μετά από καιρόν ότι ήμουν σημαντική για κάποιον. Εξακολουθείς να είσαι. Σε παρακαλώ, με έφυσε. Δεν μπορώ. Έχω δηλώσει ήδη την άφηξή μου και με περιμένω στην Αφρική. Εξάλλου δεν μπορώ να παλεύω για κάτι που δεν θα γίνει ποτέ δικό μου. Σε παρακαλώ, Μέφης, δώσ' μου μια ευκαιρία, αξίζει να το δοκιμάσουμε. Λούση, είναι άδικο για μένα. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα είμαι πάντα αυτός που θα νιώθει περισσότερα και θα περιμένεις ένα να ξεχάσεις. Και τι θα γίνει να δεν ξεχάσεις. Έχεις δίκιο, ένα άδικο. Αλλά δώσ' μου μια ευκαιρία, πρέπει να το προσπαθήσουμε. Είναι πιο άδικο αν δεν το προσπαθήσουμε. Αγάπησα σε ρε Λούση. Ένιωσα πολλά δυνατά πράγματα για σένα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Σε παρακαλώ μείνε. Πρέπει να φύγω. Περιμένουμε το ταξί μου. Θέλω τη μέρα που θα φύγεις απ' το πρωί να μου γελάς. Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις θα είναι σαν να μ' αγαπάς. Σε παρακαλώ, Μέφη. Μέφης, τώρα καταλάβω τι θέλω να σε χάσω. Δεν πρέπει να με δεις με τη βαλίτσα, για να καταλάβεις τι δεν θέλεις να με χάσεις. Δεν ξέρω. Πες με ηλίθια, πες με κολλημένη, ό,τι θέλεις, αλλά σε παρακαλώ, Μέφης, που τη ζωή μου. Έχω σε ανάγκη. Να μπορεί, Φροζάδα, πού ήσουν καταληκτά. Είχα μια δουλειά εξωτερική και πια και καμάτι. Και εγώ, πως τα είχα πολλά σήμερα στη δουλειά, ρε φρόσο. Πίεση, βούρης, τραβοτσίου, τραβοδά, στα σάμποδά, στα σάμποζί. Δεν είναι τίποτα. Φρόσο, πού ήβρες την επιταγή μου? Εδώ και μου την ένα πουλάκι. Πού ήβρες το πουλάκι? Τηλεφώνησα του και βρεθήκαμε στο παρκάκι. Και ζει το, ζει. Κιό? Το πουλάκι. Εν ξέρω, είχατε αεροβόλο σου μαζί μου. Να σου εξηγήσω, ρε Φρόσα Μάκα. Και άλεξε την τιμωρία σου μόνος σου. Θα πάω όμως στο Γιώργο. Ελλή τιμωρία για 30.000. Να μείνω και ο τρεις νύχτες στη αποθήκη, πας στο σέντερ, Φρόσα. Ελλή τιμωρία για 30.000. Δάνειο που το κογλύφους. Να πάω πια στο πάσο στους κουμπάρους, καλό. Άι, έλενα αρκετό. Δεν μπορώ να κάνω, ρε Φρόσα, πού να πάω. Τηλεφώνησα εις Κλεονίκης και κόψα στο εισιτήριο για Σιβηρία. Να πάει σε ένα μήνα εξορία. Σοβαρό μιλάς? Ναι. Πάνω σου έβρω το σάκο στον μπασί. Έφρωσα, απόμενε, ρε φράσου έξι, έφρωσα. Έντια πια το δάνειο, μα να παπηλήσαμε, ρε βοηθή, καλά, ρε φρόσα. Εντάξει, ρε φρόσα, κάμε το κι έρθει μάτια πάω. Μακριά η Σιβηρία, εν τριάδα, να ψωήσω και πάνω, ρε φρόσα. Thank you.
Ξέρω το ότι είσαι μέσα. Και ξέρω το ότι θέλεις να με ακούσεις. Πάντα έτσι κάνεις. Θυμώνεις μαζί μου και μου μιλάς. Και ξέρω γιατί το κάνεις. Γιατί αγαπάς με. Όταν αγαπούμε κάποιον τόσο πολλά, ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που δεν αντέχουμε να το δούμε μπροστά μας. Η φωτογραφία που ήβρεσαν του Θάνου. Ο Θάνος ήταν ένας πολλά καλός μου φίλος στο πανεπιστήμιο. Ήταν ο πρώτος που εγνώρισα στο Λονδίνο. Και ήμασταν μαζί να χωριστεί για 3 μήνες. Γιατί ο Θάνος σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα στο Λίβερπουλ. Πάντα να κουβαλώ τη φωτογραφία του μαζί μου. Για να μου θυμίζει πόσο σύντομη είναι η ζωή. Και ότι πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε μας στιγμή. Όσο για την πρόταση γάμου, θέλω να ξέρεις ότι δεν είναι εσένα που απέρριψα. Είναι εμένα. Φοβούμαι τον εαυτό μου. Φοβούμαι ότι μια μέρα είναι να ξυπνήσεις και να με θέλεις να είσαι μαζί μου. Γιατί φοβούμαι ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να γίνω καλή σύζυγος. Μέσα στο μυαλό σου είσαι το ιδανικό πρότυπο σύζυγου και μάνας. Εμεγάλωσες με μια γυναίκα που αισθάθηκε βράχος δίπλα σας. Κι εγώ πάντα είναι να φοβούμαι ότι να τη συγκρίνεις μαζί μου. Κι εγώ είναι να χάσω, Γιώργο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ να γίνω καλή σύζυγος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κρατήσω την αγάπη σου. Το μόνο που ξέρω είναι πως ό,τι θα γίνει, δεν θα αγαπήσω ποτέ κανένα όπως αγάπησα εσένα. Το πιστεύω ότι άφηκε μας μόνος σας. Θα με αρπάξεις. Προσεγγείτε να έκανε μου πάρει. Δεν Chengian.